Η 15 Οκτωβρίου καθιερώθηκε ω Παγκόσμια ημέρα του Λευκού Μπαστούνιου στι ΗΠΑ το 1964 και στην Ελλάδα από τι αρχέ τη δεκαετία του 1990. Το Λευκό Μπαστούνι συμβολίζει το δικαίωμα του ατόμου με οπτική αναπηρία για την πλήρη αυτονομία, ανεξαρτητοποίηση και ασφάλεια με την άρση όλων των κοινωνικών, νομικών, φυσικών και τεχνητών εμποδίων, την εξασφάλιση πόλεων πλήρω προσβάσιμων και προσπελάσιμων. Η μέρα αυτή δεν είναι γιορτή, αλλά ευκαιρία και κοινωνικό βήμα για την ανάδειξη όλων των εμποδίων, των ανισοτήτων και των αρνητικών διακρίσεων που δυστυχώ αντιμετωπίζουμε και σήμερα στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. Δεν εορτάζουμε λοιπόν, ούτε συνεορτάζουμε με κανέναν, αλλά συνεχίζουμε τη διαρκή προσπάθειά μα με όπλα την κατάρτιση, την εκπαίδευση, το λευκό μπαστούνι, το σκυλοδηγό για την πλήρη κοινωνική ισότητα και ένταξη, με την αναγνώριση όλων των κοινωνικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων μα όπως ανέφερε ο Παλίνος Σύνδεσμος Τυφλών. Η ιστορία του Λευκού Μπαστουνιού ξεκινά με τη λήξη του Αλφα Παγκοσμίου Πολέμου το 1918 από τον οφθαλμίατρο Ρίτσαρ Χούβερ. Είναι ο πρώτος που χρησιμοποίησε ένα μακρύ καλάμι ώστε να διευκολύνει τη μετακίνηση των τυφλών βετεράνων του πολέμου. Στόχος ήταν η αποκατάσταση και επανένταξη όσων τυφλώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου.